Να πάμε στα Χανιά. Να πάμε στα Χανιά, γιατί το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με το διάβασμα και βεβαίως οι βιβλιοθήκες των Χανίων για ακόμα μία φορά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια ολόκληρη εκστρατεία για το καλοκαίρι, για μικρούς και μεγάλους. Στις βιβλιοθήκες λοιπόν στα Χανιά θα γίνουν δράσεις που μας αφορούν όλους, έχουν ως επίκεντρο το βιβλίο και είναι μια καλή ευκαιρία να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να ανακαλύψουμε τη μαγεία που κρύβουν τα βιβλία το καλοκαίρι. Μάλιστα. Για αυτά αλλά και για ακόμα περισσότερα θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Γαλάνη. Είναι εθελόντρια στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού και υπεύθυνη εκεί. Τι κάνετε, πώς είστε κυρία Γαλάνη? Δεν είμαι Ελένη, είμαι Νίκη Γαλάνη, δεν πειράζει. Καλά είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλώ μαζί σας. Παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Και φωτίζετε και αγκαλιάζετε το νησί, το όμορφο, την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είστε ευγενέστατοι. Αλήθεια είναι, φέρατε μία άβρα ξεχωριστή στην εκπομπή. Υποκειμενικό σχόλιο. Εντάξει. Εγώ, παρακολουθώντας την προηγούμενη συνομιλία που είχατε, εμείς θα μιλήσουμε για θησαυρούς. Σωστά. Εδώ στα Χανιά. Θησαυρούς. 100 ακριβώς. 100, θησαυρούς. 100, 100, 100. Φτάνουν ή θέλετε κι άλλους? Είναι μια χαρά. Λοιπόν, είναι θησαυροί της Άλκης και της Ζώρς. Καλοκαιρινή εκστρατεία. Είναι η 8η χρονιά που συνεργαζόμαστε με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας. Φέτο θα ακουμπήσουμε τους θησαυρούς αυτών των δύο γυναικών, γιατί είναι 100 χρόνια από τη γέννησή τους. Αυτές οι δύο γυναίκες είχαν παράλληλες ζωές και πορείες. Μια δυνατή φιλία τις ένωνε και άλλαξαν τον τρόπο γραφής, διότι υπηρέτησαν την παιδική νεανική λογοτεχνία και έχουν βάλει μέσα δικά τους βιώματα, επειδή πέρασαν πολέμους, κακουχίες, χούντες. Και έτσι άλλαξαν την παιδική λογοτεχνία με λέξεις πραγματικά που πετυχαίνουν τους στόχους τους. Μέσα λοιπόν από... Είμαστε εδώ στα Χανιά. Τρεις βιβλιοθήκες. Είναι η βιβλιοθήκη του κήπου, παιδική εφηβική, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Έχουμε την βιβλιοθήκη της Σούδας και αυτή στον κεντρικό ιστό. Με ένα υπέροχο κορίτσι εκεί, την κυρία Χουδαλάκη, και τις προηγούμενες κυρίες, είναι η κυρία Τατσοπούλου και η κυρία Μαστορακάκη. Η ομιλούσα, εγώ είμαι σε ένα χωριό. Το χωριό αυτό είναι τουριστικό, είναι ο Σταλός, 6 χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά. Μία βιβλιοθήκη, ας την πούμε, καινούρια, με μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι μια μικρή περιφερειακή βιβλιοθήκη, με μεγάλη επισκεψιμότητα παιδιών. Αυτό λοιπόν το καλοκαίρι με τη βοήθεια εμψυχωτών, γιατί είναι πολλές οι δράσεις και τα προγράμματα και οι εμψυχωτές είναι από την εκπαιδευτική κοινότητα, είναι από το χώρο της τέχνης, της ψυχολογίας. Θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε τα κείμενα αυτών των γυναικών, τα οποία είναι υπέροχα. Αυτή είναι η καλοκαιρινή μας εκστρατεία. Ξεκινήσαμε. Είναι όλο το καλοκαίρι και θέλω να πω ότι εδώ στα Χανιά είμαστε μια δυνατή ομάδα με την κυρία Βιβί Χουδαλάκη, νομίζω ότι γνωρίζετε, είναι η προϊσταμένη μας. Βέβαια, βέβαια. Μας αρέσει ο πρωταθλητισμός. Οι βιβλιοθήκες μας είναι γεμάτες με παιδιά. Τώρα μεθαύριο έχουμε ένα ωραίο θέμα εδώ στη βιβλιοθήκη Σταλού. Πες καλοκαίρι χωρίς να πεις καλοκαίρι. Ο φιλόξενος χώρος φιλοξενεί, ειδικά ο χώρος αυτός είναι πάρα πολύ φιλόξενος και μεγάλος, και εγώ σας προσκαλώ όταν θα έρθετε στα Χανιά. Με μεγάλη χαρά. Με πολύ μεγάλη. Κάπως έτσι είναι η καλοκαιρινή εκστρατεία. Σας λέω ότι αυτές οι γυναίκες είχαν μία ξεχωριστή γραφή. Ο
όλους αυτούς τους θησαυρούς, λοιπόν, τους 100, αυτό υπηρετεί φετινή καλοκαιρινή εκστρατεία. Κυρία Γαλάνη, επειδή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι βιβλιοθήκες των Χανίων μας έχουν συνηθίσει σε πολύ όμορφες δράσεις, ποια η συμμετοχή ειδικά... Ποια είναι η συμμετοχή ειδικά της νέας γενιάς και στις εκδηλώσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα και τώρα το καλοκαίρι που έχουν ελεύθερο χρόνο. Βεβαίως. Εγώ αναφέρθηκα στην καλοκαιρινή εκστρατεία, αλλά το χειμώνα έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που στόχο έχουν την κατάκτηση της γνώσης με δημιουργικό και με ευχάριστο τρόπο. Φέτο, να σας πω ενδεικτικά, με μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτά τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στο Σταλό, στη μικρή περιφερειακή βιβλιοθήκη. Διαφημίζω το σπίτι μου βέβαια τώρα εγώ εδώ πέρα. Πέρασαν από τις άλλες, πολύ μεγαλύτερος αριθμός, πέρασαν από εδώ στους 3 μήνες 600 παιδιά. Δεν τα λες και λίγα. Πάρα πολύ ωραία. Οι βιβλιοθήκες μας... είναι γεμάτες με παιδιά, καμαρώνουμε γι' αυτό και τα καλοκαίρια, αυτό λέω στα παιδιά, ότι θα λένε τα καλοκαίρια μας, οι αναμνήσεις μας, οι θησαυροί μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γι' αυτούς τους θησαυρούς ξεκίνησα και με αυτούς τελειώνω. Είστε εξαιρετικοί, πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ σας ευχαριστώ για το όραμά σας, την προσπάθειά σας και αυτή την ενεργητικότητα βέβαια και τη ζωντάνια που έχετε. Είναι ένα ταξίδι για μένα, 14 χρόνια τώρα που είμαι θελόντρια, είναι ένα ταξίδι το οποίο έχει πάρα πολύ χρώμα, έχει πολλά όνειρα και έχει και πάρα πολλά χαμόγελα παιδικά. Είναι υπέροχο αυτό το ταξίδι. Τελευταία ερώτηση, έτσι στα γρήγορα, αγαπημένο βιβλίο για σας. Αγαπημένα βιβλία είναι πάρα πολλά. Ένα θέλω μόνο. Ένα μπορούμε να πούμε ή όχι? Να πούμε ένα, να πούμε πολλά, δεν θα πω κανένα. Σωστό. Γιατί είναι πάρα πολλά. θα αδικήσω κάποιον. Είναι πολλά τα βιβλία. Δηλαδή εγώ θα αναφερθώ στο καπλάνι της βιτρίνας, αν θέλετε, να σας πω ένα. Τη Ζορ Σαρή, το καπλάνι της βιτρίνας. Α, και έχω εδώ τις κυρίες αυτές, τις οποίες, εάν να τις δείτε, ήταν υπέροχες. Αυτές οι δυο γυναίκες, πήρα τις φωτογραφίες της Μεγιάνθινα, ήταν δυο πολύ όμορφες γυναίκες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τις δείξετε. Βέβαια, τις βλέπω στις φωτογραφίες. Λοιπόν, σας περιμένω. Χαιρετισμούς, να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.